για τη δική του ανάλυση και εκτίμηση επί των εξελίξεων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στην Κύπρο. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Τώρα, πού οδηγούνται τα πράγματα κατά την άποψή σας? Απόψε είδαμε χτύπημα και στη Δαμασκό, ενώ στο Λίβανο εισήλθε ο Ισραηλινός στρατός. Οι μάχες είναι πλέον σώμα με σώμα. Ναι, επιτρέψτε μου, επειδή είναι γαργαλιστικό το προηγούμενο με την Τουρκία, είναι όποιος σπέρνει ανέμων στερίζει θύελλες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δείξει ότι είναι και με τους δύο και με κανέναν και βρίσκεται σε μια μεγάλη αναταραχή η Τουρκία, γιατί ακριβώς, θα θυμάστε που έχουμε πει, όσο η κατάσταση, άμα η κατάσταση θα οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και σε πλήρη διάρρηξη των σχέσεων των δύο πλευρών, θα αναγκαστεί να λάβει θέση με ό,τι αυτό σημαίνει. Κλείνω την παρένθεση και περνάω στην ερώτησή σας κατευθείαν. Νομίζω ότι πρώτον και κύριον αυτό το οποίο συνέβη δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί. Είναι από την πρώτη μέρα αυτών των δραματικών γεγονότων του Οκτωβρίου του 2023. Είχαμε πει ότι θα καταλήξει σίγουρα στο Λίβανο η κρίση αυτή και ελπίζουμε να μην καταλήξει στο Ιράν, αν και φαίνεται ότι θα καταλήξει στο Ιράν και η ελπίδα είναι προφανώς δεν είναι ανάλυση. Η ανάλυση λέει ότι θα καταλήξει στο Ιράν. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα όλης αυτής της ιστορίας νομίζω ότι πρώτον και κύριον θα έχει μια σκληρή απάντηση το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν για αυτό που έκανε, διότι πρέπει να σκεφτούμε κάτι πολύ βασικό, ότι το Ισραήλ χτύπησε έναν μη κρατικό δρόντα, τη Χεσμολάχ, πολύ σκληρά, αλλά μη κρατικό δρόντα, έτσι, σε μια ανεξάρτητη υποτίθεται χώρα, το Λίβανο, και δέχτηκε γι' αυτό το λόγο επίθεση από άλλο κράτος, το οποίο επιτέθηκε στο κράτος του Ισραήλ. Ναι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δίνεται πλέον πλήρης ελευθερία κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε, στον κύριο Νετανιάχου, να διαχειριστεί την κατάσταση με το Ιράν όπως θέλει. Διότι δέχτηκε επίθεση χωρίς να έχει σε κάθε περίπτωση επιτεθεί στο ίδιο το Ιράν. Έφυγαν από τη μέση οι αντιπρόσωποι. Ακριβώς. Δέχτηκε επίθεση από το Ιράν, διότι οι αντιπρόσωποι του Ιράν, άρα τα συμφέροντά του, πλήττονται σε μια περιοχή που είναι 1.000 χιλιόμετρα και παραπάνω μακριά από το ίδιο το Ιράν. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Σταματάει το Ισραήλ και βλέπει ξανά τους αντιπροσώπους του Ιράν να χτυπάνε τα Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια πλήρη πολεμική επιχείρηση του Ιράν, χωρίς το Ιράν να έχει υποστεί καμία συνέπεια με αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Και το Ισραήλ λοιπόν νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητική βάση για να επιτεθεί. Νομίζω ότι ποιο τρόπο πιστεύετε, κύριε Φίλη, ότι θα απαντήσει το Ιράν, μπορεί να απαντήσει το Ισραήλ στο Ιράν? Μιλά για συντριπτική, οι διαρροές λένε, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Στρατιωτικού Συμβουλίου, για συντριπτική απάντηση. Αυτό τι σημαίνει? Θα στοχεύσει σε στρατιωτικές υποδομές, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, για να πλήξει και την οικονομία του? Κοιτάξτε, πρώτον και κύριον, βλέπουμε ότι ένα χρόνο τώρα σε κάθε σκαλή της κλιμάκωσης όταν ανέβαινε βλέπαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση να προσπαθούσαν να περάνε με ένα ειρηνευτικό σχέδιο για να σταματήσει και κάποια αναβοχή. Αυτό στην αρχή επιτεύχθηκε, μετά βέβαια δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί συζητάνε ότι πώς ακριβώς το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πάμε σε χτύπημα. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεχτεί ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν. Τώρα, νομίζω ότι θα το χτυπήσει σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεν θα χτυπήσει ακόμα πυρηνικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση του Ιράν. Αυτό ίσως είναι ένα διπλωματικό και πολιτικό μέσο πίεσης σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Επίσης, νομίζω ότι τα δηληστήρια, επειδή το Ιράν μεγάλο ποσοστό της εξαγωγής του πάει προς την Κίνα. Και φυσικά πάει έτσι από τον Περσικό κόλπο, πάει και στις δυτικές κοινωνίες στην Ευρώπη. Αν χτυπηθούν τα δηληστήρια του Ιράν, δεν θα χτυπηθεί η οικονομία του Ιράν. Θα χτυπηθεί η οικονομία της Κίνας, κατά βάση, και φυσικά και οι δυτικές χώρες. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή ούτε να κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των Ευρωπαίων, ούτε να εξαγριώσει τους Κινέζους
οι οποίοι θεωρούν πίσω πόρτα τους επί της ουσίας το Ιράν. Άρα νομίζω ότι μια επιχείρηση υψηλού επίπεδου και υψηλής έντασης σε στρατηγικές εγκαταστάσεις ίσως να είναι βέβαια μία απάντηση. Βέβαια, και θα είναι μόνο του το Ισραήλ ή θα εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό. Να σας πω, πρέπει να κρατήσουμε μία φράση, μία δήλωση λίγες μέρες πριν του κυρίου Νετανιάχου που είπε ότι δεν χτυπάνε, δεν έχουν ως εχθρό τον Ιρανικό λαό αλλά το καθεστώς που τους καταδυναστεύει όπως είπε ο κ. Νετανιάχου. Αυτό είναι μία ένδειξη ότι νομίζω, εκτιμώ έτσι, ότι αν γίνει μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν, θα υπάρξουν και επιχειρήσεις δημιουργίας εσωτερικής αστάθειας και στον Ιρανικό λαό, που να του δημιουργηθούν συνθήκες εσωτερικής επανάστασης κατά του καθεστώτος. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε σε τέτοιου τύπου καταστάσεις, θα είναι πολύ πιο ευρεία η φαρέτρα με τα όπλα τα οποία έχει το Ισραήλ. Και αν θα είναι με βοήθεια, είναι σίγουρο ότι θα είναι με βοήθεια. Και θα σας πω για τον πολύ απλό λόγο. Για να γίνει χτύπημα στο Ιράν με αεροπορικό, θα πρέπει είτε οι πύραυλοι να φύγουν και να περάσουν 2-3 χώρες, ανάλογα με το δρομολόγιο, είτε τα ίδια τα μαχητικά. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι χώρες θα πρέπει να επιτρέψουν στο να περάσουν τα... Ναι. Ακριβώς. Άρα και οι χώρες αυτές θα πρέπει να το επιτρέψουν, αλλά βέβαια πώς θα το επιτρέψουν, αφού θα πιεστούν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ένα βαθμό. Για να μην συζητήσουμε ότι σίγουρα, εάν μιλάμε πλέον για πλήρους κλίμακας Ισραηλινή επίθεση, είναι σίγουρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ένα τον άλλο τρόπο θα λάβουν μέρος. Επίσης μπορεί να υπάρχουν ειδικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς από ειδικές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να λάβουν χώρα. Μην ξεχνάμε ότι το Αζερβαϊτζάν παραδοσιακά πλέον λειτουργεί ως ένα μακρύ χέρι και ένα μάτι του Ισραήλ προς το Ιράν. Άρα λοιπόν υπάρχουν στη φαρέτρα του Ισραήλ πάρα πολλά βέλη από υβριδικό πόλεμο και κυβερνοεπιθέσεις όπου μπορούν να παραλύσουν το Ιράν. Είδαμε πώς έγινε με τη Χεζμπολάχ, έτσι βαθμιαία αποκεφαλίσει και αφού διαλύθηκε και η τακτική της διοίκηση, έτσι, οι επικοινωνίες. Και μετά 1.500 μέλη του σε κάτι ώρες. Άρα σίγουρα θα υπάρχει και σχεδιασμός για το Ιράν. Πάντως, βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει τις δομές για να λειτουργήσει. Οπότε σίγουρα δεν είναι Χεζμπολάχ. Και όπως καταλαβαίνετε, επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για τη Δύση πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το Ιράν δεν θέλει κάποιος να εξαφανιστεί το Ιράν από τους δυτικούς. Αυτό που θέλει είναι να αλλάξει το καθεστώς. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 1979 ο βασικότερος, δηλαδή την Ισλαμική Επανάσταση, ο βασικότερος σύμμαχος στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας και του κόλπου των ΗΠΑ ήταν το Ιράν. Και ήταν και πολύ στενός σύμμαχος, επισάχη του Ισραήλ. Άρα. Δεν νομίζω ότι θα θελήσουν να. Ούτε είναι και δύσκολο βέβαια να αποσταθρωθεί η δομή και οι υποδομές του Ιράν. Αυτό το οποίο θα θελήσουν είναι να δημιουργεί μια κατάσταση ώστε ή δυνατόν να αλλάξει το καθεστώς. Μάλιστα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν θα το δει με καλό μάτι το Πεκίνο και η Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση, οδεύουμε προς μια πολύ πολύπλοκη κατάσταση, η οποία μπορεί να όντως να οδηγήσει σε ένα περιφερειακό πόλεμο, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια ιστορία θα τεθούν υπαρξιακά ζητήματα και για την Ιορδανία και για την Αίγυπτο, όπου θα πρέπει να αποφασίσουν με ποια πλευρά θα υποστηρίξουν. Τελικά με ποιο στρατόπεδο θα είναι. Ναι, η Συρία κατά βάση είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνει, τουλάχιστον το καθεστώς της Άσαντ, και επίσης οι χώρες του κόλπου, έτσι, οι αραβικές συμπλούσεις. Γενικά είναι απευθέω ως σενάριο, ως ρεαλιστής όμως θεράπων, της επεξηγηματικής μεθοδολογίας της γεωπολιτικής για τις διεθνείς σχέσεις, είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2023 μετά τα τραγικά γεγονότα, ότι πραγματικά, αν όντως δεν πριτανεύσει η λογική, θα οδηγηθούμε σε ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, για τον ελληνισμό, κυρίως για αυτόν ενδιαφερόμαστε. Μάλιστα. Και φυσικά για όλες τις κοινωνίες της γειτονιάς μας.
Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε απολαμβάνω τις συζητήσεις μας και μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Απίθανο το ενδεχόμενο να ξεφύγει κάποιο.